Soap 3G here. Όπως καταλάβατε από τον τίτλο, αυτό το βίντεο θα είναι μια σοβαρή συζήτηση για μένα, για το κανάλι, για το τι συμβαίνει τριγύρω στον κόσμο μας. Λίγο για τη ζωή μου εδώ και εκεί, καλό όχι και τόσο προσωπικά, απλώς τι μου συμβαίνει καθημερινά και που έχω καταδείξει. Έχω κάνει τέτοιου είδους στυλ βίντεο πιο παλιά, έχετε συνηθίσει, αλλά τα πιο πολλά είναι στα αγγλικά. Δηλαδή, I'm overcooking it, φυσικά ήταν. Τα πιο recent είναι όλα αγγλικά. Θα με ρωτήσετε γιατί. Επειδή κάποιοι φίλοι μου από το Discord δεν είναι από Ελλάδα, είναι από διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη που μιλάνε αγγλικά και δεν είναι Άγγλοι. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, δεν μιλάνε ελληνικά. Γι' αυτό κάνω πιο πολύ αγγλόφωνα βίντεο κάποιες φορές σοβαρά. Αλλά τώρα έχω επιστρέψει στα ελληνικά για αυτό το βίντεο, γιατί οι Έλληνες μου subscribers με έχουν λείψει, ας πούμε, και εγώ τους έχω λείψει να μιλάμε ελληνικά και να μιλάμε σοβαρά. Γιατί πιο πολλοί Έλληνες δεν ξέρουν αγγλικά. Αλλά τέλος πάντων, δεν μας αφορά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε στα σοβαρά, ήθελα να μιλήσω για τρία θέματα τώρα. Σχετικά με τις συμμορίες που συμβαίνουν, που έχουν αυξηθεί αυτόν τον χρόνο, δεν ξέρω πώς. Το τρένο, όχι, δεν θα μιλήσω για το τρένο, δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Ήδη περάσαν πολύ απέσια πράγματα οι άνθρωποι. Επίσης, θα μιλήσω για τις Πανελλήνιες, λίγο για την τρίτη ηλικίου που είμαι τώρα, και επίσης για το κανάλι. Τι θα γίνει, τι θα αλλάξει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα λοιπόν. Συμμορίες. Καλά, δεν έχει και κάτι να πει, σας το πω λίγο τσάκμπαμ. Απλώς, ρε μαλάκες, είστε σοβαροί, δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε στη ζωή σας. Και ναι, το ξέρω, μπορεί να το δει ένας αυτό στο βίντεο και να με ψάξει τώρα, αλλά πραγματικά στα αρχίδια μου έχω το δίκαιο μου. Θα έχω δίκαιο άμα πεθάνω από αυτό. Θα έχω το δίκαιο μου, πραγματικά. Ναι, αλλά ρε μαλάκες. Κάτι καλύτερο από τη ζωή σας δεν έχετε να κάνετε από το μαζεύετε σουγιάδες και χειρογραφίες και να την πέφτετε σε παιδιά και να κλέβετε κινητά και να κλέβετε πορτοφόλια, ξέρω εγώ. Άντε να δουλέψετε, ρε κολόπεδα. Άντε. Πραγματικά οι γονείς τους. Θα ήθελα να ξέρω. Ελπίζω να τα μεγάλωσα σωστά. Ελπίζω να φταίει το μυαλό που κουβαλάνε. Και όχι οι γονείς τους πώς τα μεγάλωσαν και οι γονείς που αδιαφορούν. Καλά, υπάρχουν και αυτό που αδιαφορούν, αλλά ας μην μιλήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και ναι, μπορεί τώρα κάποιοι να συγκρίνετε αυτούς με τους Ρωμά, αλλά άλλο οι Ρωμά, άλλο αυτοί. Αυτοί το κάνουνε. Ξέρω εγώ, επειδή είναι μουνόπανα. Οι Ρωμά το κάνουν επειδή είναι στόχος από τον πατέρα τους. Γιατί δεν θα κοιμηθούν. Αυτοί εκείνο το βράδυ, αν δεν φέρουν πορτοφόλι κινητό για να ζήσουν αυτοί. Αντί να βρουν μια κανονική δουλειά, γάμο το σπίτι. Και στα σεπόλια γενικώς μου έχουν πέσει κλέψιματα και βιασμούς, έχω ακούσει. Ναι, και πραγματικά η κοινωνία μας πάει κατά διαόλου. Δεν θα δούμε. Στο τέλος δεν θα δούμε τίποτα θετικό. Όλοι απλώς θα αρχίσουμε να κλέβουμε for a living. Για να βγάλουμε το ψωμί μας, ξέρω εγώ. Έχω κάτι άλλο να πω. Τέλος πάντων, απλώς παιδιά, να προσέχετε. Και ναι, να προσέχετε. Όσοι είστε με παρέα ή πάτε μόνοι σας, να προσέχετε γενικώς, ρε παιδιά. Να τα κρύβετε, να τα έχετε σε καλές κρυψώνες. Να μην τα παράτατε όπου να είναι τα πράγματά σας. Οπότε ναι. Αυτά τώρα. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Πού είναι οι Πανελλήνιες και γενικώς η τρίτη ηλικία μαζί. Ναι. Όσοι είστε τρίτη ηλικίου και δίνετε Πανελλήνιες, ξέρω παιδιά, κουρασμένοι είμαστε, δεν αντέχουμε άλλο. Καλά, και το Πάσχα δεν θα είναι πολύ enjoyable. Στο φροντιστήριο γενικώς, εντάξει. Θα γράφεις και θα κάνεις και επαναλήψεις. Δεν ξέρω για όλους, αλλά εγώ γενικώς ναι. Άντε, παιδιά, λίγη υπομονή να κάνετε και μετά θα κάνετε το καλοκαίρι σας όπως γουστάρετε. Πραγματικά. Θα συζητήσουμε μετά τι θέλω να κάνω μόλις γράψω τις Πανελλήνιες, ξέρω εγώ. Και θα επίσης συζητήσω για τις Πανελλήνιες, τι δίνω, τι θα κάνω, πού ασχολούμαι τέλος πάντων, σε ένα επόμενο βίντεο τέλος πάντων. Απλώς για τώρα, ναι, έχω κουραστεί. Και κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί. Έχει κουραστεί. Όλοι μας έχουμε κουραστεί. Οι πιο πολλοί πρώτη και δευτέρα λυκείου θέλαμε απλώς να έρθει το Πάσχα. Εμείς που είμαστε τρίτη λυκείου, απλώς θέλουμε να έρθει το καλοκαίρι. Μόνο αυτό. Και ναι, πραγματικά δεν μπορώ να κρύψω το άγχος. Αγχώνομαι πραγματικά. Νιώθω την πίεση εκεί πέρα. Το ξέρω, όσο και να κοντεύεις, παιδιά, τελειώνεις. Αλλά έρχεται μετά η μεγάλη πίεση. Οπότε δεν έχω. Απλώς. Ας διαβάσουμε και ότι το καλύτερο και όσα μόρια βγάλουμε. Απλώς λίγο με μπερδεύει το πόσα μόρια βγάζουμε. Όποιος ξέρει από μόρια, έχω ρωτήσει κιόλας πιο πολλούς δικούς μου δασκάλους και με δικούς μου. Δεν ξέρουν, δεν έχω ιδέα. Οπότε, γράψτε μου, ρε παιδιά, κάτω στα comments πώς μετρούνται τα μόρια. Δηλαδή, αν γράψω 89, ας πούμε, από τα 100, πόσα μόρια θα πάρω. Πραγματικά, πόσα μόρια θα πάρω. Ξέρω από μονάδες πώς σχετίζονται. Απλώς τα μόρια δεν ξέρω. Θα το συζητήσουμε και αυτό στο επόμενο βίντεο. Απλώς, ρε μπρο, έχω κατακουραστεί. Ελπίζω πραγματικά να τα πάω καλά.
να γράψω καλά, δώστε μου κίνητρο. Αυτά τέλος πάντων, ναι, η τρίτη λυκείου απλώς είναι καταπιεστικές οι ασκήσεις, είναι λιγότερα τα μαθήματα, ωραία. Απλώς οι ασκήσεις, οι πιο πολλές στα μαθηματικά δεν λύνονται. Πραγματικά οι ασκήσεις, όχι του βιβλίου, οι ασκήσεις online, πραγματικά στο σχολείο μου που μας βάζουν, δεν λύνονται. Όχι, με το χέρι στην καρδιά, δεν λύνονται. Αν είναι αυτές πανελλαδικές, χέσε με. Όλοι μας παίζει να γράψουμε 5. Και αν είμαστε καλά διαβασμένοι, το πολύ πολύ να γράψουμε ένα 10, 10, 11 από τα 20, ξέρω εγώ. Πες ένα 55 θα γράψει, το πολύ καλύτερο από τα 100. Όταν έρθει οι εξετάσεις. Χέσε με, γάμισε τα τώρα. Και επίσης οι ενδοσχολικές, δεν κάνουμε κάτι τώρα. Επίσης για τις εκλογές που θα πέσουν πολύ κοντά και με τις ενδοσχολικές. Θέλω το σχολείο μου, το δικό μου σχολείο τέλος πάντων, να γράψουμε από τις 22 μέχρι τις 25 γρήγορα να τελειώνουμε. Έχουμε μια έξτρα εβδομάδα. Να γράψουμε μέχρι τις 28 και αυτοί που ξύνονται εκεί πέρα. Εμείς που θα γράψουμε, ελπίζω να μοιραστούν για εμάς και να τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί, ναι, με το ξέρω ότι οι ενδοσχολικές τα γαμάνε όλα με σχέση με τις πανελλήνιες και τα μόρια. Απλώς να τελειώνουμε, να έχουμε μια έξτρα εβδομάδα, να διαβάσουμε λίγο παραπάνω. Το ξέρουμε τώρα, κάνουμε όλες τις επανελήψεις. Απλώς να έχουμε μια έξτρα εβδομάδα. Γαμώ το κερατό μου. Άντε για 4 μέρες. Please. Γαμώ το. Άντε. Please. Please, ρε παιδιά. Ναι, τέλος πάντων, θα σταματήσω να κλαίω. Απλώς ναι, έχω καταγουραστεί. Τις Τετάρτες μου, να ξέρετε, τις Τετάρτες μου που δεν έχω φροντιστήριο, δεν έχω τίποτα. Απλώς τις παταλώ το μεσημέρι μου, κοιμώντας, γιατί πραγματικά έχω και κάποιες φορές στέρεψη ύπνου από αυτό. Οπότε ναι, ας πιεστώ τώρα, το λένε όλοι, πιέσου τώρα για να απολαύσεις τα επόμενα. Αυτό κάνω και αυτό θέλω να κάνω. Και ας πονάει το μυαλό μου, εγώ θα πιεστώ όσο μπορώ για να βγάλω έναν καλό βαθμό. Μπορεί το καλοκαίρι να αξίζει μετά, ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, αλλά αυτό σχετικά με τον κανάλι που θα πάμε και σε αυτό. Έχει πειράσει πολύ το κανάλι η τρίτη ηλικίου. Και γενικώς στο σχολείο έχει πειράσει το κανάλι. Που με φαίνει πάρα πολύ ωραία στο τρίτο και τελευταίο θέμα που θέλω να μιλήσω, που είναι φυσικά το κανάλι. Πολλοί ξέρετε, όσοι έχετε κάνει subscribe από το 19-20, έκανα βίντεο σχεδόν κάθε Παρασκευή ή Σαββατοκύριακο. Πλέον δεν μπορώ, αλλά ανεβάζω και πάλι κάτω από ένα μήνα όσο μπορώ, εντάξει. Στην πρώτη και δεύτερη λίγη που κάνανε τεράστια project και δεν έβλεναν ποτέ, απλώς αργούσα να βγάλω βίντεο. Αυτό. Και κάποια βίντεο που ανέβαζα project, για παράδειγμα το Angry Police Gaming, το Angry Τζαμακί, δεν φάγε copyright από το YouTube, να πούμε. Αλλά ευτυχώς το World War 1 tier list βγήκε. Και πολύ το ξέρω από εσάς, θέλετε ξέρω εγώ World War 2 tier list, απλώς δεν μου το ζητάτε και καλά κάνετε να μην με πρίζετε κιόλας, να μην σας πρίζω κιόλας. Απλώς αυτό, σκέφτομαι πώς θα το κάνω, σκέφτομαι για πολλά βίντεο πώς θα τα σοβαρέψω, να κάνω λίγο πιο σοβαρό content, σκέφτομαι να το αλλάξω. Να αλλάξω και όνομα σκέφτομαι, μάλλον θα αρχίσω νέο chapter, μάλλον θα ξαναρχίσω πάλι τα ελληνικά, μόνο ελληνικόφωνα βίντεο, μάλλον. Μπορεί να κάνω και κάποια αγγλόφωνα, αλλά πιο πολύ το majority θα είναι πάλι ελληνικόφωνα βίντεο. Γιατί έχω πιο πολύ Έλληνες subscribers παρά 4 ξένους, 5-6 πόσους ξέρω εγώ. Πιο πολύ να έχω 20 Έλληνες παρά 6 ξένους ή κάποιος από την Αγγλία ή κάποιος που είναι από την Δυτική Ευρώπη και ξέρουν αγγλικά και δεν ξέρουν ελληνικά. Επίσης προσπαθώ να βελτιωθώ στα thumbnails. Απλώς το θέμα είναι ότι δεν ασχολούμαι πλέον όσο πιο πολύ μπορώ με το κανάλι, γιατί πλέον ασχολούμαι όσο πιο πολύ μπορώ με την σχολή μου και το πώς θα περάσω. Όλοι το ξέρετε αυτό. Δεν μου πρίζει κανένας να κάνει ξέρω εγώ, να κάνω βίντεο ξέρω κτλ. Απλώς μην περιμένετε πάρα πολλά βίντεο. Και πάλι δεν θα περάσει μήνας. Απλώς ελπίζω να μην περάσει μήνας. Ελπίζω να περάσει το πολύ 1-2 μήνες. Αυτό. Όταν δεν έχω χρόνο για βίντεο ξέρω εγώ. Απλώς από εκείνη τη στιγμή και πέρα, από τότε που ανέβασα το τελευταίο μου βίντεο 10 Μαρτίου, δεν έχω ιδέα για τίποτα. Δεν είχα κυριολεκτικά ιδέα για τίποτα. Τίποτα να ανεβάσω. Και αν είχα, είπα άστο για το καλοκαίρι μου, ρε, ή άστο για τα φοιτητικά μου χρόνια. Αν γίνω φοιτητής ποτέ, να περάσω και γίνω φοιτητής. Οπότε ναι, αυτό ρε παιδί μου γενικώς, και ελπίζω να το αλλάξει το κανάλι. Τέλος πάντων, αυτά πάνω κάτω. Ελπίζω μόλις γίνω φοιτητής να αλλάξω chapter και να αλλάξω ως άνθρωπος. Θέλω να αλλάξω ως άνθρωπος, αυτό ελπίζω. Και για το κανάλι και στην πραγματική μου ζωή και ως άνθρωπος γενικώς. Αυτά έχω να πω.
Κάτι τελευταίο. Ελπίζω να ανεβάσουμε το τελευταίο επεισόδιο τώρα του F1 Glory. Ξέρω οι υποβολές έχουν πέσει, δεν ξέρω γιατί. Παιδιά, δείτε το. Είναι αστείο. Το ξέρω πολύ, δεν ενδιαφέρεστε. Απλώς δείτε τη σειρά. Είναι αστεία. Κάνουμε πολλά αστεία. Σας παρακαλώ. Είναι κρίμα που δεν παίρνουν πολλές προβολές όσο έπρεπε. Έπρεπε όλα τα βίντεο να παίρνουν τουλάχιστον 150 προβολές. Και τώρα το τελευταίο έχει πάρει κάπως 40 προβολές. 60, δεν ξέρω, 70. Παιδιά, κλικάρετε, please. Στο τελευταίο επεισόδιο θα κλικάρετε όλοι. I don't care who you are. Θα το δεις στο τελευταίο επεισόδιο. I don't care. Και κάτι τελευταίο. Σχεδιάζω τώρα ένα Balkan Cup 2023. Oh yes! Balkan Cup με τα country balls και τα results όπως κάνουν όλοι από το 2016. Δεν ξέρω πότε. Μπορεί να είναι και το τελευταίο, δεν ξέρω. Άμα θα κάνω Balkan Cup 2024, μάλλον όχι. Μάλλον θα είναι το τελευταίο. Εκτός αν θέλετε άλλα να. Μπορεί να κάνω ένα, μάλλον θα είναι τελευταίο γιατί θέλω να κάνω το content μου πιο πολύ, ξέρω, όριμο, πώς λέγεται. Και ναι, αυτά. Σε όλη την πόλη μίλησα και έλεγα μαλακίες κάποιες φορές. Μπορεί να λέω μαλακίες και απλώς να κάνω extend, να κάνω waffle, ξέρω, λες και είμαι σε podcast, αλλά δεν είναι podcast. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν θα σας δω στο Πάσχα, μάλλον θα σας δω κάπου στο τέλος Απριλίου, δεν ξέρω πότε. Όποτε έχω χρόνο θα σας δω. Οπότε από τώρα θα σας ευχηθώ ένα καλό Πάσχα για όλους τους Έλληνες και στους ξένους, Happy Catholic Easter και σε αυτούς. Όσοι και στους Εβραίους, Happy Jewish Passover. ναι, Εβραϊκό Πάσχα. Και από Αποστόλικη ύστερα από τους Αρμενούς. Και πολλοί Αρμένοι ξέρουν ελληνικά, οπότε θα μιλήσω και στα ελληνικά. Αποστόλικη ύστερα. Ναι, πρέπει να τελειώσω λοιπόν. Ελπίζω να είχατε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Αν δεν είχατε, δεν πειράζει. Θα υπάρχει πάντα ένα καλό Σαββατοκύριακο στη ζωή σου. Να το θυμάσαι. Αυτά. Αντίο. Γεια σας.